Πελάθιες με το άρωμα, ε. Ναι. Εσύ. Όσο που έχεις βάλει, δεν σε βλέπω και εσένα καλά. Θα σε μαζεύουν εσένα. Αλλά για διαφορετικούς λόγους, εμάς τους δύο. Πολύ. Λοιπόν, συγχρονιστείτε όμως. Να πούμε καταρχήν ένα γεια σου ρε Τέρι. Χαίρετε. Μυρίζει μέχρι έξω από το στούντιο του άλλου. Πώς να μην μυρίζει, δεν κάνω τσιγκουνιές εγώ. Φοβερό. Καταρχήν το στούντιο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά είναι. Κάποτε μου το είχαν πει, το έχασα 500, δεν ξέρω, 450. Είναι πολύ μεγάλο πλατό αυτό. Οπότε, αν θέλεις πραγματικά να αισθάνεσαι τη μυρωδιά και σε διαφορετικά μέρη, και από εδώ προς την κουζίνα και στο κέντρο και στα πλάγια και από πίσω και απ' έξω στην είσοδο, κάπως πρέπει να ρίξει βέβαια. Αυτό το άρωμα, όπως είδατε, να έχω ρίξει 2-3 φορές από 3 ευσίτ. Είναι μαγεία. Ξέρεις πώς το λένε οι άνθρωποι. Λένε ότι ξυπνά όλες τις αισθήσεις μπορείς του μυρίσεις. Ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Δεν μπορώ να πάω λίγο πάνω κοντρόλ. Μου έχουν λείψει παλιά, πολύ παλιά, παμπάλια, πριν 20 χρόνια. Ανέβαινε. Που ήμασταν εκεί Αγιούθο, μα θυμάστε. Ήταν και δύο βήματα βέβαια. Ήταν μια σκαλίτσα εσωτερική, η οποία έλεγε καμιά φορά ρε, λες να σπάσει, να βρεθώ από κάτω. Και ανεβαίναμε στο δευτερόλεπτο επάνω, γελάγαμε και λίγο. Τώρα είναι πολλά τα χιλιόμετρα. Πρέπει να ανέβουμε τρεις ορόφους, ξέρω εγώ, είναι ψάξει, ευρές, που είναι το κοντρόλ. Ναι, δεν έχουμε καλή επαφή. Θα ήθελα να πάω λίγο στην παρέα του. Καμιά φορά έχουν πιο πολύ πλάκα και από εμάς αυτοί εκεί πάνω. Και τους χαίρομαι μόνοι μου. Δεν είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν πας να ρίξω το θέμα. Σαν τους όλοι αυτές τα κομμάτια. Χώθηκες, ε. Καλό ρε. Είσαι χέλη. Ο μόνοι μου ή όβιος. Θα το ρίξεις το θέμα, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη να το δούμε. Με αναστατώνεις, γιατί είναι σαν να μου νύχνεις Wonderlust. Με ψεκάζεις. Με ψεκάζεις με αυτά που μου λες. Ναι, μωρέ ο γλυκούλης μου. Έτσι μου είπε. Κακομύρης. Τέρι μου σου είπα καλησπέρα. Ναι, ναι, χαίρε. Εντάξει, δεν παρεξηγήσε, δηλαδή μπορώ να ρωτήσω. Θες να μου πεις ένα πρώτο θέμα για να πάω στο Θοδωρή μου.